Φίλες και φίλοι, μάλλον μικρή αίθουσα διαλέξατε για τη σημερινή ανοιχτή διαβούλευση. Διότι η μοίρα το έφερε έτσι και αυτές οι ουσιαστικές συναντήσεις που διεξάγουμε σε όλη την Ελλάδα για να εξειδικεύσουμε το πρόγραμμα που αφορά το πώς μαζί θα αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, για να προχωρήσουμε συλλογικά και ενωτικά στη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανόρθωσης του τόπου μας. Πώς θα αξιοποιήσουμε τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου μας. Αυτή η συζήτηση, η μοίρα το έφερε να ενταχθεί σε μια συγκυρία, σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη, πυκνών, ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Όμως έχει μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, να συνειδητοποιήσουμε τη διαφορά στρατηγικής. Το τι επιχειρούμε να κάνουμε εμείς όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα και αναφέρομαι στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που μας τιμούν με την παρουσία τους, στους δημάρχους της περιοχής της Θεσσαλίας, στον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, Αναφέρομαι στους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων, στους εκπροσώπους συλλογικών φορέων και συνδικάτων και βεβαίως στον απλό κόσμο, στους πολίτες, στους εργαζόμενους, στους αγρότες, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που όλοι έχουμε μια κοινή αγωνία, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Και από την άλλη πλευρά, την ίδια στιγμή που εμείς αναζητούμε λύσεις και στο επίκεντρό μας βρίσκεται το σήμερα και το αύριο της Θεσσαλίας, το σήμερα και το αύριο του τόπου. Από την άλλη πλευρά έχουμε μία επιχείρηση τρομοκρατίας, μία επιχείρηση ψευδολογίας, μία επιχείρηση που μόνο στόχο έχει το πώς θα τρομοκρατήσει για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό αλλά και τους βουλευτές προκειμένου να χώσει ακόμα πιο βαθιά στη φτώχεια και στην ανασφάλεια των μνημονίων τον ελληνικό λαό. Ακούγοντας τον Δήμαρχο, συμπέρανα το εξής. Αν υποθέταμε ότι η συζήτησή μας αυτή, η ανοιχτή προγραμματική διαβούλευση, διεξάγονταν σε έναν ουδέτερο πολιτικό χρόνο, χωρίς να έχουμε μπροστά μας τις επικείμενες ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις εν ώψη και της επίσπευσης της προεδρικής εκλογής. Αλήθεια, την κρίση, την αγωνία, τα προβλήματα, ποιος θα τα είχε επιφέρει. Ο πόθος του λαού μας να μπει τέλος στην κατρακύλα. Η αγωνία του τόπου μας, η αγωνία του λαού μας και των φορέων του τόπου μας να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική ή μήπω την κρίση και την αγωνία, την πραγματική αγωνία την έχει φέρει η ίδια η πολιτική που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια, που έχει λεηλατήσει τη μεσαία τάξη, που έχει λεηλατήσει το λαό μας, που έχει διαλύσει την παραγωγική βάση. Όταν ο Δήμαρχος δεν μπορεί να λειτουργήσει τα τρία τέταρτα των υποδομών του, διότι έχει έλλειψη προσωπικού, τότε την κρίση και την αγωνία, τον φόβο για την επόμενη μέρα, δεν τον προκαλούν αυτοί που διεκδικούν να μπει ένας φραγμός στη σχιζοφρένεια μιας πολιτικής που ζητάει ακόμα περισσότερη κοινωνική διάλυση. Αλλά την κρίση την προκαλούν αυτοί που επιχειρούν να βαθύνουν την πολιτική της διάλυσης. Η διαφορά μας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι στο ότι εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πώς θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, πώς θα αντιστρέψουμε την πορεία της κοινωνικής διάλυσης, πώς θα αξιοποιήσουμε τον φυσικό πλούτο, το ανθρώπινο δυναμικό κάθε περιοχή της Ελλάδας για την ανάπτυξη και την πρόοδο με κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ οι πολιτικοί μας αντίπαλοι σχεδιάζουν πώς θα τρομοκρατήσουν και πώς θα γκρεμίσουν. Αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά μας. Εμείς αγωνιούμε για το πώς θα ξαναοικοδομήσουμε. Εμείς αγωνιούμε για το πώς θα χτίσουμε και αυτοί για το πώς θα γκρεμίσουν ό,τι έχει απομείνει όρθιο σε αυτόν τον τόπο μετά από δυόμιση χρόνια λαιλασίας. <στονίκηση> 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 Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς έφτασε στο σημείο να ξεχάσει και τον ρόλο του έτσι όπως προσδιορίζεται από το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας, που απαιτεί να προστατεύει την πατρίδα και τους ανθρώπους της, τη δημοκρατία και τους κανόνες της, και όχι να γκρεμίζει όσα από το ίδιο το Σύνταγμα οφείλει να προστατεύει. Θα μου πείτε μήπως τον αδικείς. Φίλες και φίλοι, δεν τον αδικώ. Έχετε ξαναδεί πρωθυπουργό να εκπίπτει με τόση επιπολιότητα, με τόση αφροσύνη, με τόση εμπάθεια από το ύψος του αξιώματός του, να γίνεται ο ίδιος προπαγανδιστής της χρεοκοπίας της χώρας του και να αποκαλύπτει μάλιστα σήμερα με άρθρο του σε Κυριακάτικη Εφημερίδα την πραγματική του αγωνία το πόσο πολύ φοβάται ότι έρχεται η στιγμή που θα χάσει την καρέκλα της εξουσίας. Αν προσφεύγαμε σε κάποιον ειδικό, θα μας έλεγε ότι αν κάποιος εξωτερικεύει τόσο πολύ και τόσο έντονα τον φόβο, είναι γιατί ο ίδιος φοβάται. Ο κ. Σαμαράς στο σημερινό του άρθρο, μόλις Σήμερα το πρωί διάβαζα σε Κυριακάτικη Εφημερίδα ένα άρθρο λίγων εκατοντάδων λέξεων. Χρησιμοποιεί 15 φορές τη λέξη φόβος. Τόσο πολύ φοβάται ο ίδιος. Διαστρεβλώνει το πρόγραμμά μας και κρύβει το δικό του πρόγραμμα. Το οποίο όμως δυστυχώς για αυτόν αποκαλύπτουν τα κρυφά emails που βγήκαν, είδαν το φως της δημοσιότητας τα κρυφά email του κυρίου Χαρδούβελη προς την Τρόικα, που αποκαλύπτουν όλα όσα ήδη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν σε συνέχεια του προγράμματος της σκληρής λιτότητας και των μνημονίων. Και επειδή όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης έχουν πάρει απόφαση να μην τον αφήσουν να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο Σήμερα, για άλλη μια φορά, χωρίς ντροπή, καλεί ανοιχτά τους βουλευτές αυτών των κομμάτων σε αποστασία. Τους καλεί να πράξουν διαφορετικά από ότι οι συλλογικές αποφάσεις και συνεδριακά μάλιστα στα κόμματά τους έχουν ορίσει. Ο τίτλος του άρθρου αυτού σήμερα θα έπρεπε να είναι ένας. Φοβάμαι, τρέμω ότι χάνω την εξουσία και σας καλώ σε αποστασία. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς επικαλείται την αποστασία διότι ξέρει από αποστασίε στο παρελθόν. <κλη> Όμως πρέπει να πούμε ότι το 2014 δεν είναι 1993. Και ότι αυτή τη στιγμή ο λαός μας έχει συνειδητοποίησει σε ποιο φαύλο κύκλο τον οδηγεί η συνέχεια αυτής της πολιτικής. Αναρωτιέται όμως κανείς, διαβάζοντας και βλέποντας την κυρίαρχη επιχειρηματολογία της κυβέρνησης σήμερα και του κυρίου Σαμαρά, πού πήγαν αλήθεια όλα τα ωραία λόγια που έλεγε δυόμιση χρόνια τώρα. Πού πήγαν αλήθεια τα περίφημα success story και η περίφημη απογείωση της χώρας η οριστική διασφάλιση της θέσης της χώρας μας στο ευρώ. Φοβάται τόσο που εκλυπαρεί, φτάνει στο σημείο να εκλυπαρεί τις αγορές να πλήξουν την ίδια του τη χώρα. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί πρωθυπουργό να δυσφημίζει τη χώρα του τόσο και να την εμφανίζει τόσο ασταθή και ανισόρροπη σε πείσμα άλλων όσων έλεγε ο ίδιος δυόμιση χρόνια τώρα να την εμφανίζει τόσο ασταθή και ανισόρροπη ώστε να κινδυνεύει να καταστραφεί από μια προεδρική εκλογή. Εκεί όμως έχουν φτάσει φίλε και φίλοι. Πρώτα αντικατέστησαν τις απαιτήσει της οικονομίας και της κοινωνίας με την καταστροφική τρέλα των μνημονίων και τώρα αντικαθιστούν την πολιτική με την παραφροσύνη. Μας λένε για να γλιτώσουμε από τα μνημόνια, πρέπει να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Μας λένε, για να γλιτώσουμε από την Τρόικα, πρέπει να, πει, να, να πειθαρχήσουμε στις νέες απαιτήσεις της Τρόικας. Και μας λένε, για να γλιτώσουμε από τα νέα μέτρα, πρέπει να ψηφίσουμε μεθαύριο στη Βουλή νέα σκληρά μέτρα. Και αυτό πράγματι είναι παραλογισμός, είναι παραφροσύνη. Θα θυμηθώ τη φράση του Αίμνη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος έλεγε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Πράγματι. Θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο φρενοκομείο, να πειθαρχήσουν τον λαό στον παραλογισμό, να τον φοβήσουν, να τον τρομοκρατήσουν, για να είναι η χώρα και ο λαός δεσμευμένοι στο διεινεκές, σε ένα σχέδιο λαιλασίας, σε ένα σχέδιο αυτοκαταστροφής. Δεν θα τους ακολουθήσει όμως ο λαός. Διότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται να τους περάσει. Ξέρετε, η επανάληψη της ιστορίας έλεγε ένας μεγάλος κάποτε, παρουσιάζεται ως φάρσα, ως κομμωδία ο λαός μας αυτές τις στιγμές έχει ένα ισχυρό όπλο, το όπλο του σαρκασμού. Ο ψεύτης και ο κλέφτης, λέει ο λαός μας, τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Για τον κύριο Σαμαρά και την παρέα του και για τα παραμύθια του φόβου, ο χρόνος πέρασε. Πέρασε και δεύτερος χρόνος. Κοντεύουμε τον τρίτο χρόνο. Και ως εδώ αρκετά δεν μπορεί η χώρα να προχωράει άλλο σε αυτή τη λογική του παραλογισμού και της παραφροσύνης. Λένε κάποιοι, μα γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ και θέλεις να διακινδυνεύσεις. Βιάζεσαι τόσο πολύ για την εξουσία. Απαντώ με απόλυτη ειλικρίνεια σε όσους καλοπροαίρετα θέτουν αυτό το ερώτημα. Αν ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιωτελής, αν ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να περιμένει να τελειώσουν τα δύσκολα και τότε να κάτσει στην αγκαλιά του σαν όριμο φρούτο η διακυβέρνηση του τόπου, δεν θα είχε την πολιτική και τη στάση που σήμερα κρατά. Θα μπαίναμε κι εμείς σε αυτά τα σχέδια της δίθεν συνένεσης. Θα λέγαμε δεν πειράζει ας εκλεγεί τώρα πρόεδρος της Δημοκρατίας και βλέπουμε. Άλλωστε, για την κυβέρνηση με αυτή τη στρατηγική που ακολουθεί, της υποταγής, της υποτέλειας, της απαιτήσεις της Τρόικα, δεν υπάρχει δρόμος διεξόδου. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε μήνας που περνάει, διονγκώνει τον πόθο του λαού για αλλαγή και δυναμώνει, φουσκώνει τα πανιά και τον αέρα στα πανιά, όχι στα μυαλά, του Τι άλλο καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε αν ήμασταν ιδιωτελείς από το να περιμένουμε να περάσει ο χρόνος και όχι μόνο να εξασφαλιστεί, να κλειδώσει η προοπτική της αυτοδυναμίας για τον ΣΥΡΙΖΑ και να αφήσουμε αυτούς που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική να βράσουν στο ζουμί τους. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι ότι βιάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν αντέχει άλλο ο λαός μας αυτή την πορεία στην καταστροφή. Και δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα εμείς να περιμένουμε. Και αν χθε ήταν πολύ νωρίς, αύριο θα είναι πολύ αργά για τη χώρα και το λαό. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα για μια πορεία διεκδίκησης με ασφάλεια, διαπραγμάτευσης, για μια πορεία ανόρθωσης, ανοικοδόμησης της κοινωνίας και της οικονομίας. Ξέρουμε ότι αυτός ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Αλλά ξέρουμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και αυτό το λέω και το είπα και στη Βουλή προχθές. Αφορά και εσάς που μας ακούτε εδώ και τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αφορά και κάποιους στο εξωτερικό που είχαν την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια από τα ίδια ότι και ο Τσίπρας θα αναγκαστεί να κάνει αυτά που έκανε ο Σαμαράς το 2011 μαζί με το Βενιζέλο στην περίφημη Σύνοδο των Κανών όπου ξέχασαν και τα αντιμνημόνια ο ένας τα αντιμνημόνια, ο άλλος ότι ήταν υπουργό άλλης κυβέρνησης και γυρίζοντας στην Αθήνα είχαν δώσει τα χέρια για να συγκυβερνήσουν υπό τις εντολές της Τρόικας. Δεν μας επιτρέπει η ιστορία, δεν μας επιτρέπουν οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας. Δεν μας επιτρέπει η ηθική της αριστεράς και του λαϊκού κινήματος που εκπροσωπούμε να γίνουμε και εμείς μία από τα ίδια. Βλέπω ότι αρχίζουν και το συνειδητοποιούν αυτό και μέσα στην παραζάλη και στην απόγνωσή τους επιχειρούν ξανά αυτό που επιχείρησαν και το 12, ανεπιτυχώς όμως. Και τους απευθύνομαι με ειλικρίνεια. Μη συνεχίσετε έτσι. Άλλη μια φορά να βγείτε και να πείτε ότι αυτός που σας βολεύει, ο χρήσιμος για σας είναι ο κύριος Σαμαράς και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα εκτοξεύσετε, όχι θα αποδυναμώσετε τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια φορά να βγείτε και να το πείτε αυτό και ο λαός μας δεν θα ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίζει Ελλάδα, θα ψηφίζει αξιοπρέπεια, θα ψηφίζει προοπτική, θα ψηφίζει ελπίδα. Και επαναλαμβάνω. Το 2015, στο οποίο μπαίνουμε σε λίγο, δεν είναι 2012. Και μιας και μπαίνουμε όντως σε λίγο στο 2015 και με βάση τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, να σας πω και ένα ευχάριστο. Φέτος θα είναι οι πρώτες γιορτές μετά από πολλά χρόνια που θα ευχόμαστε καλή χρονιά και θα το εννοούμε. Θα ευχόμαστε ευτυχέ το νέο έτος και θα το εννοούμε, διότι θα είναι το έτος της λαϊκής κυριαρχίας, της επιστροφής της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας για τον τόπο μας. Επιτρέψτε μου όμως να σας θυμίσω, για να σας εξηγήσω γιατί το 12 είναι άλλο από το 15 που έρχεται. Τον Ιούνιο του 12, Ανάμεσα από τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, τις κρίσιμες, και κυρίως πριν την αναμέτρηση του Ιούνιου. Τι έλεγαν, θυμάστε, οι ίδιοι που και σήμερα προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα τρομοκρατίας και αβεβαιότητας. Έλεγαν πως αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, τον Ιούλη δεν θα υπάρχουν λεφτά στο Ταμείο για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, διότι δεν θα καταβληθεί η δόση περίφημη εκείνη η δόση. Τα ίδια λένε και τώρα. Τι έγινε όμως τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε δυστυχώς για το λαό. Η δόση όμως δεν κατεβλήθη ούτε τον Ιούλιο, ούτε τον Αύγουστο, ούτε τον Σεπτέμβρη, ούτε τον Οκτώβρη. Η δόση κατεβλήθη 7 μήνες μετά. Μυστήκες, και συντάξεις προφανώς και πληρώνονταν κανονικά πάνε σήμερα να επαναλάβουν το ίδιο. Όμως ο λαός πια έχει εμπειρία. Γιατί ο λαός μας το 12, από το 12 και μετά, έπαθε όλα όσα τον απειλούσαν ότι θα πάθει αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν τα έπαθε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς τους έχασε, και συντάξεις μειώθηκαν, και στις καταθέσεις έβαλαν χέρι, και αυτή την παλιά κινδυνολογία ότι θα έρθουν οι αριστεροί να μα πάρουν τα σπίτια. Ε. Θυμάστε, κομμουνιστέ. Ε, μ, δεν τα πήραν οι κομμουνιστέ, τα πήραν οι τραπεζίτε και οι τροϊκανοί <σομίως> με τον έμφυα και την άλλη παράλογη φορολογία. <σομίως> Έχει γνώση λοιπόν ο λαός μας. <σομίως> Έχει γνώση ο λαός μας. Και γνωρίζει πια ότι η μόνη μεγάλη απειλή δεν είναι η διεκδίκηση με ασφάλεια μιας εναλλακτική προοπτικής στην Ευρώπη. Η μόνη μεγάλη απειλή είναι η συνέχεια της μνημονιακής πολιτικής, δίχως κόκκινες γραμμές, δίχως δυνατότητα διεξόδου. Κύριε και φίλοι, σε μερικές μέρες, την Τετάρτη είναι η πρώτη διαδικασία στη Βουλή, όπως το Σύνταγμα ορίζει, για την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Όμως εγώ θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά. Σε αυτή την ψηφοφορία, οι βουλευτές δεν θα κληθούν να εγκρίνουν το πρόσωπο του νέου Προέδρου μόνο. Αυτό το ξέρουν όλοι. Δεν το ομολογούν όμως. Οι βουλευτές θα κληθούν σε τρεις ψηφοφορίες να εγκρίνουν όχι μόνο το πρόσωπο του, του Προέδρου, αλλά και το αν αυτά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας με τα περίφημα emails προς την Τρόικα θα γίνουν νόμος και θα εφαρμοστούν άμεσα. Θα κληθούν οι βουλευτές να εγκρίνουν ταυτόχρονα αν δέχονται το νέο εργασιακό καθεστώς της ολοκληρωτικής βαρβαρότητας, αν δέχονται την απελευθέρωση των απολύσεων, αν δέχονται την αύξηση του φόρου προστέμενης αξίας στον τουρισμό αλλά και στα φάρμακα, αν δέχονται τις νέες μειώσεις της συντάξης με το εφεύρημα του μηδενικού ελλείμματος, αν δέχονται με δύο λόγια να συνεχιστεί αυτός ο καταστροφικός δρόμος που τελειωμό δεν έχει των νέων περικοπών, των νέων μειώσεων, της λιτότητας και της λαϊλασίας. Ή αν η χώρα θα πάει προς τη λαϊκή ετοιμιγωρία, αν η χώρα θα πάει σε εκλογές που θα είναι εκλογές απελευθέρωσης και λύτρωσης. Και δεν μπορούμε εμείς να δεχθούμε η χώρα που γέννησε την ιδέα της δημοκρατίας και την εξάπλωσε σε όλη την οικουμένη ως πανανθρώπινη αξία, να δεχθούμε ότι η δημοκρατία και η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία είναι απειλή. Στη χώρα που η δημοκρατία έγινε αξία, τους διαβεβαιώνουμε όλους, η δημοκρατία θα επιστρέψει και θα γίνει ο δρόμος των λαών προς την έξοδα από την κρίση σε όλη την Ευρώπη. <σομίως> Όσο και αν ο κύριος Σαμαράς και οι συναυτουργοί του προσπαθούν να φορέσουν τον ζουρλομανδία τους στη Βουλή των Ελλήνων, ο ελληνικός λαός έχει ήδη το λόγο. Γιατί είναι αυτός ο λαός, η αντίσταση και η αντίθεσή τους στις πολιτικές των μνημονίων που οδήγησαν τη συγκυβέρνηση στη σημερινή της χρεοκοπία και την υποχρέωσαν να επισπέψει τη διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Θέλω όμως, φίλες και φίλοι, να σας πω και κάτι ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια νέα πολιτική δύναμη. Είναι κάτι το νέο στην πολιτική και στη χώρα. Παρόλα αυτά έρχεται από πολύ μακριά. Δεν είμαστε καινούργοι. Έχουμε και ρίζες και πείρα και συνείδηση του χρέους και των δυσκολιών. Και είμαστε σε θέση με αποφασιστικότητα και ευελιξία, με πίστη στις δυνάμεις της πατρίδας, να αναλάβουμε ευθύνες μπροστά στον ελληνικό λαό. Ας μου επιτραπεί και μπροστά στην ιστορία. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα καλείται από τους ίδιους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και μαζί με αυτούς, όχι απλά να είναι μια εναλλαγή διακυβέρνησης. Καλείται να αλλάξει την τύχη της πατρίδας, να ανατρέψει πολλά από τα παλιά δόγματα παλιών πολιτικών που οδήγησαν στη σημερινή τραγωδία, να αλλάξει την ίδια την αντίληψη, αν θέλετε, για την πολιτική και την εξουσία, την σχέση της πολιτικής με τα οικονομικά συμφέροντα, τη σχέση της με τους πολίτες, να αποκαταστήσει τη χαμένη αξιοπιστία της πολιτικής και του πολιτικού συστήματος με την κοινωνία και να απαλλάξει την Ελλάδα από αυτό το καθεστώς των εντολών της μειωμένη κυριαρχίας, από το καθεστώς του ενοικιαστή, της χώρας ενοικιαστή στην Ευρώπη των ιδιοκτητών, όπου οι κυβερνήσεις της δεν κάνουν τίποτα άλλο από τους εισπράκτορες των ενοικίων που τα αποδίδουν στους ενοικιαστές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να ξεκαθαρίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Είμαστε όλοι συνειδιοκτήτες. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας δεν θα είναι ένας αγώνας και η διεκδίκησή μας δεν θα είναι ένας αγώνας και μια διεκδίκηση που αφορά μόνο τον ελληνικό λαό. Θα βρούμε συμπαραστάτες σε όλους τους λαούς της Ευρώπης και ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Και κυρίως θα διεκδικήσουμε να επαναφέρουμε την Ελλάδα στην θέση την ισότιμη, του ισότιμου εταίρου μέσα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Γείγναστο. Μας λένε κάποιοι, ναι, αλλά εσείς χρωστάτε. Τους απαντάμε, αναγνωρίζουμε ότι χρωστάμε. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, γι' αυτό απαιτείται ευρωπαϊκή λύση. Την ίδια στιγμή όμως που αναγνωρίζουμε ότι χρωστάμε, διεκδικούμε να αναγνωρίσουν και κάποιοι άλλοι ότι μας χρωστάνε και μας χρωστάνε για πολλά χρόνια τώρα και αυτές τις ιστορικές τους υποχρεώσεις δεν τις έχουν εκπληρώσει και έρχεται η ώρα να τις εκπληρώσουμε. Στη δική μας στρατηγική, φίλες και φίλοι, θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να ηγηθεί μιας πλατιάς ενότητας κοινωνικής, λαϊκής και πολιτικής. Θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει για να πάρει τη ρεμβάντς από την ιστορία. Δεν θα έρθει για να φέρει στην εξουσία τους δικούς του ανθρώπους. Δεν θα έρθει για να διώξει ανθρώπους με διαφορετικές ιδέες, αλλά άξιους από θέσεις ευθύνης. Θα έρθει να ηγηθεί μιας εθνικής προσπάθειας να βγει η χώρα από την κρίση. Τη δική του στρατηγική, στη στρατηγική της έντασης, και του φόβου, εμείς απαντάμε με τη στρατηγική της ενότητας του λαού, της ενότητας των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που καταστρέφονται από τις πολιτικές των μνημονίων. Εμείς απαντάμε με τη στρατηγική της συμμαχία για τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Και γι' αυτό θέλω και από εδώ, από τη Λάρισα, να απευθύνω προσκλητήριο συμπαράταξης σε όσε πολιτικές δυνάμεις αλλά και πρόσωπα επιθυμούν όπως και εμείς να βάλουμε φραγμό στον γκρέμισμα της χώρας. Και για να πάω ένα βήμα παραπέρα, απευθύνουμε προσκλητήριο για μια πολιτική, προγραμματική, αλλά και εκλογική συμμαχία με στόχο να οικοδομήσουμε μια κυρίαρχη, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη πατρίδα. Απλώνουμε το χέρι σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα ψήφιζε μέχρι χθες. Αυτά που μας ενώνουν τώρα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μέχρι χθες μας χώριζαν. Απευθυνόμαστε στους δημοκρατικούς πολίτες, τους λέμε ότι η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας όλων όσων επιδιώκουν ένα μόνο πράγμα, την πολιτική τους επιβίωση, παρά το γεγονός ότι με τις αποφάσεις τους έχουν οδηγήσει τη χώρα και το λαό σε χρεοκοπία. Επευθυνόμαστε όμως και στους συντηρητικούς πολίτες, σε αυτούς που μέχρι, μέχρι χθες ψήφιζαν τη Νέα Δημοκρατία και τους λέμε κοιτώντα του στα μάτια, δεν είναι δυνατόν εσείς να επιδιώκετε και να επιθυμείτε. Μια πολιτική λαιλασίας, μια πολιτική κοινωνικής καταστροφής, μια πολιτική υποτέλειας και υποδούλωσης στα κελέσματα των δανειστών. Και τους καλούμε σε αυτή την κρίσιμη ώρα να συμπλέψουν με τη μόνη εναλλακτική προοπτική ελπίδας και σιγουριάς. Να διαβάσουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να εμπιστευθούν. Να μην ακούν τις Κασάνδρες. Να μην ακούν όλους αυτούς που έχουν συμφέροντα να αναπαράγουν το φόβο και τον τρόμο. Διότι αν υπάρχει ένας και μοναδικός φόβος για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αυτός είναι ο ίδιος ο φόβος. Ο μόνος φόβος είναι να φοβηθούμε όλους αυτούς που μας τρομοκρατούν και μας λέει λατούν τέσσερα χρόνια τώρα. Απλώνουμε λοιπόν το χέρι σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, κυρίως στους ανθρώπους του μόχθου και τους λέμε ότι τώρα είναι η ώρα της πατρίδας. Τώρα είναι η ώρα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τώρα είναι η ώρα της ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας. Μια στρατηγικής ενότητας και αγώνα απέναντι στη λεμαργία των δανειστών και στα σχέδια μετατροπής της πατρίδας μας σε ζώνη ασίδωτης εκμετάλλευσης για πολλά πολλά χρόνια. Και αυτό απαιτεί ο λαός μας να μην έχει την αίσθηση ότι θα έρθουν κάποιοι να τον σώσουν για λογαριασμό του. Αυτό απαιτεί να φύγει από τη λογική της ανάθεσης. Δεν θα σωθεί κανένας αν δεν πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Δεν υπάρχει σωτηρία αν όλοι μας δεν συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που κρύβουμε στα χέρια μας, που κρύβουμε μέσα μας και αυτή τη δύναμη πρέπει να την κάνουμε δύναμη της πατρίδας, δύναμη της Ελλάδας, δύναμη διεκδίκησης. Και γι' αυτό το λόγο, φίλες και φίλοι, εμείς δεν θέλουμε το λαό πίσω μας. Το θέλουμε στο πλάι μας. Τον θέλουμε συμμέτοχος στην προσπάθεια. Και εδώ δεν ερχόμαστε για να εξαγγείλουμε κάποιες θέσεις τις οποίες θα κληθούν κάποιοι τυφλά να εφαρμόσουν. Εδώ ερχόμαστε να διαβουλευτούμε γιατί ξέρουμε ότι κανένα πρόγραμμα και το καλύτερο όλων των προγραμμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν το κάνουν κτήμα τους αυτοί που θα κληθούν να το εφαρμόσουν. Φίλε και φίλοι, με αυτή την έννοια, επιτρέψτε μου να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτά που εξαγγείλαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ήταν μια πολιτική καμπή, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τα πολιτικά πράγματα του τόπου. Άλλαξε το κλίμα. Και άλλαξε το κλίμα διότι προσπαθήσαμε μετά από πολύ κόπο και δουλειά ώρες τεκμηρίωσης, να καταθέσουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και κοστολογημένο που βρίσκεται πέρα και έξω από το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Γιατί? Γιατί δεν έχει στη λογική του την παραγωγή νέων ελλημάτων. Βρίσκεται σε συνθήκες δημοσιονομικής εξισορρόπησης. Στη Θεσσαλονίκη δεν μοιράσαμε υποσχέσεις, όπως κάποιοι μας κατηγόρησαν. Στη Θεσσαλονίκη μοιράσαμε ευθύνες. Ευθύνες συλλογικέ για να κουβαλήσουμε όλοι μαζί το δύσκολο φορτίο για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Και είπαμε ένα απλό πράγμα. Δεν μπορεί να θεωρείται μια χώρα πολιτισμένη, χώρα ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όταν σε αυτή τη χώρα εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βρίσκονται σε συνθήκες εξαθλίωσης και δεν μπορεί κανείς να θεωρεί παροχή και παροχολογία το να έχει σχέδιο και πρόταση για την αντιμετώπιση αυτών των πληγών για να μην έχουμε ανθρώπους σήμερα που κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους επειδή τους κόβεται το ρεύμα, για να μην έχουμε συμπολίτε μας που δεν έχουν ένα πιάτο φαΐ, για να μην έχουμε ανθρώπους σήμερα που να μην έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης συναρθρώνεται σε τρεις σημαντικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι αυτός που αφορά στην αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που σας είπα πιο πριν. Έχουμε κάνει μια ανάλυση ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, ξεκινώντας από τα κάτω, από αυτούς που έχουν περισσότερο από κάθε άλλο ανάγκη στήριξης. Στον πυλώνα όμως αυτών, πέρα από την αποκατάσταση των πληγών, εντάξαμε και την πρότασή μας για την επαναφορά της 13ης σύνταξης των Χριστουγέννων. Και προσέξτε, αυτή δεν είναι μία εξαγγελία, μία υπόσχεση του αέρα προεκλογική. Δεν είναι εν είδη φιλοδορήματος. Δεν το κάνουμε με λογική φιλανθρωπίας. Αλλά εκεί, βρίσκεται το κλειδί της διαφορετικής αντίληψης που εμείς έχουμε σε σχέση με τα προγράμματα εσωτερικής υποτίμησης που σήμερα εφαρμόζονται στη χώρα μας. Γιατί εύλογα θα ρωτήσει κάποιος, μα αυτοί εδώ σκοπεύουν να κόψουν και άλλο συντάξει. Εσείς λέτε θα φέρετε και τη 13η σύνταξη. Η δική μας συλλογική είναι η δικη μας λογική ειναι η λογικη της ενίσχυσης της ενεργούς ζήτησης της οικονομίας. Δηλαδή, Όσα μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη στιγμή για να ρίξουμε στην οικονομία, να τα δώσουμε μέσω των φτωχότερων ανθρώπων, μέσω αυτών που και το τελευταίο ευρώ παραπάνω που θα δουν στο εισόδημά τους, δεν θα το αποταμιεύσουν, αλλά θα το, θα το καταναλώσουν. Είναι η ακριβώς αντίθετη λογική της εσωτερικής υποτίμησης. Τα χρήματα αυτά και το τελευταίο ευρώ, θα ποτίσουν σαν το νερό της βροχής εδώ στον κάμπο που πέφτει το Σεπτέμβρη, το πρώτο νερό της βροχής μετά από μέρες και μήνες ξηρασίας. Θα ποτίσουν την πραγματική οικονομία. Θα ξαναζεστάνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και θα κάνουν κύκλο. Θα δώσουν τόνωση στην αγορά και μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων θα επιστρέψει στο Δημόσιο Ταμείο ΦΠΑ. Αυτή είναι η διαφορετική λογική που έχουμε εμείς για το πώς θα επανακινήσει η οικονομία. Βέβαια κάποιοι μιλήσανε για παροχές. Αν μιλάγαμε για χρήματα που πρέπει να πάνε σε κάποιους μεγαλοεργολάβους για να φτιάξουν δρόμους που τους αφήνουν στη μέση οι έργα που τα αφήνουν στη μέση και να βρεθούν σε λογαριασμού στο εξωτερικό, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματός μας έχει να κάνει με μέτρα, με στόχο την ανάκοψη της, την ανάκοψη της καθίζησης, την αποκατάσταση, ας το πω αλλιώς, της λειτουργίας της οικονομίας, την άρση την άρση της καταστολής στην οποία έχει σήμερα περιέλθει η πραγματική οικονομία και αφορά τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρέη που συσσωρεύονται, το δημόσιο δεν εισπράττει και το πρόβλημα συνεχώς ανακυκλώνεται και μεγαλώνει. Προωθούμε μια ρύθμιση δίκαιη και ανάλογη με το ετήσιο εισόδημα του οφηλέτη έτσι ώστε το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να αυξήσουν τα καθυλωμένα έσοδά τους. Και βεβαίως θα θυμάστε ότι παρά το γεγονός πως μας κατηγόρησαν στην αρχή για προτάσεις ουτοπικές και ανεφάρμοστες, από το Σεπτέμβριο και μετά σχεδόν σε όλες τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες είδαμε δεκάδες πηχαίους τίτλους για ρυθμίσεις δανείων, για τις περιβόητες εκατόδόσεις, Ρυθμίσεις που όμως όταν ήρθαν, ήρθαν με τρόπο που δεν απαλύνει τις πληγές. Με μια τραπεζοκεντρική λογική. Επίσης, στο δεύτερο πυλώνα, εντάσσουμε και τη δέσμευσή μας για κατάργηση του φόρου λεμιτόμου της μικρομεσαίας περιουσίας, του περιβόητου ΕΜΦΙΑ. Και αυτό που λέμε επίσης δεν είναι προεκλογική δέσμευση. Είναι διαφορά αντίληψης. Οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι έλεγαν κάτι σοφό. Ούκ καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Όσους φόρους κι αν βάλεις, σε αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν, δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα. Αντιθέτω, αυτό που χρειάζεται η χώρα, αυτό που χρειάζεται η οικονομία είναι μια άλλη στρατηγική. Να βρούμε χρήματα για να καλύψουμε τα ελλείμματα από αυτούς που τέσσερα χρόνια τώρα, τα τέσσερα χρόνια της κρίσης, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτού που φοροαποφεύγουν με offshore εταιρείε, από αυτού που φοροδιαφεύγουν, από όλου αυτού που έχουν βρεθεί στο απειρόβλητο τη στιγμή που ο λαό μα λέει Και εκεί υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε. Δεν τα λέμε εμεί. Τα λένε καταρχά ο κύριο Σούρλα, συντηρητικό πολιτικό από τα μέρη σα, ο είναι επικεφαλή τη Επιτροπή για τη διαφάνεια, τα λένε δικαστικοί που αδιαφισβήτη του κύρους, όπως ο κύριος Νικολούδης επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι οποίοι παρουσιάζουν εκθέσεις που προσδιορίζουν τα ποσά που θα μπορούσε το Δημόσιο Ταμείο να εισπράξει από μια πολιτική ριζικής ρήξης με τα μεγάλα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από την φοροαποφυγή αποφυγή και την φοροδιαφυγή, διαφυγή, αλλά και το λαθρεμπόριο, τις παράνομες δραστηριότητες, σε ποσά που θα μπορούσαν να υπερκαλύψουν τις δικές μας μετριοπαθείς προσδοκίες για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο τρίτος πυλώνας της πρότασής μας αφορά το πρόγραμμά μας για την στήριξη της εργασίας, την προστασία και κατοχήρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, την κατάργηση της πρόσφατης αντεργατικής νομοθεσίας. Και θέλω εδώ να σας επισημάνω κάτι. Όλες αυτές οι αλλαγές που ήρθαν ως μονόδρομος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είχαν ένα βαθύ ιδεολογικό και ταξικό πρόσωπο. Και εν τέλει, δεν αποκατέστησαν καμία ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα στη Γενέβη, στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Ένας διεθνής οργανισμός, όπως διεθνής οργανισμός είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι οργανισμοί συναντήθηκα με τον επικεφαλής του ILO, του Διεθνή Οργανισμού Εργασίας, όπου στην ουσία μου παρουσίασε μια εντελείως διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που παρουσιάζεται στον ελληνικό λαό. Ότι τα μέτρα αυτά που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα είχαν ένα βαθύ ιδεολογικό πρόσημο. Κατά την εκτίμησή μου ήταν μέτρα τα οποία υπαγορεύτηκαν από εγχώριους καλοθελητές και συμβουλάδρες της Τρόικας, διότι στόχο είχαν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη κάποιων μεγαλοεργοδοτών στον χώρο της παραγωγής του τουρισμού, των τραπεζών και δεν απέφεραν τίποτα στην πραγματική οικονομία. Τα μέτρα αυτά είναι έξω από το διεθνές αποδεκτό πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων για τις εργασιακές σχέσεις και τα μέτρα αυτά θα αποκατασταθούν και σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, διότι η νέα κυβέρνηση από τις πρώτες κιόλας μέρες θα αποκαταστήσει τις μεγάλες αδικίες και θα ξαναβάλει τη χώρα στη διεθνή κανονικότητα. <σοκλή> Θέλω να επαναλάβω. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα από τη διαπραγμάτευση, ακριβώς διότι είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε σε συνθήκες δημοσιονομικής εξισορρόπησης και βεβαίως αυτή είναι και η απάντηση σε όσους μας ρωτάνε και τι θα κάνετε αν στην αρχή σας πούνε όχι. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε πλαν B, ούτε πλαν C, ούτε πλαν D. Έχει πλαν Α. Το πλάνο αυτό είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και αυτό θα εφαρμόσουμε είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Αφήστε δε που το ερώτημα τώρα αντιστρέφεται. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα δεν θα είναι, ξέρετε, το ερώτημα το κρίσιμο που θα πρέπει και οι δημοσιογράφοι όσοι έχουν κανόνες διοντολογίας. Κρίσιμο ερώτημα δεν θα να ρωτάνε διαρκώς τον ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει αν η Μέρκελ πει όχι, αλλά να αρχίσουν να ρωτάνε και την κυρία Καγκελάριο τι θα κάνει αν στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία και αλλού υπάρξουν κυβερνήσεις δημοκρατικά εκλεγμένες με ισχυρή εντολή του λαού τους να σταματήσουν την καταστροφή της λιτότητας και της διάλυσης. Κυρίε και φίλοι, ξέρω ότι θα ακολουθήσει εκτενής παρουσίαση του προγράμματος για τη Θεσσαλία. Γι' αυτό θα αρκεστώ σε κάποια επιγραμματικά μόνο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε στήριξη της εργασίας για την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν θα έχει κανένα κοινωνικό όφελο αν δεν δημιουργεί θέσει σταθερή και αξιοπρεπούς εργασία. Το δεύτερο σημείο είναι η ανάγκη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των συλλογικών πρωτοβουλίων κοινωνική οικονομία και όχι των οικονομικά ισχυρών που τείνουν να διαμορφώνουν και σε τοπικό επίπεδο μονοπωλιακέ ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Το τρίτο σημείο είναι η επιδίωξη ο παραγόμενος να μένει στον τόπο. Να μένει εδώ, ώστε να επανεπενδύεται. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, τοπική ανάπτυξη και να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στον τόπο, που σήμερα δεν έχουν άλλη επιλογή, είτε να βολοδέρνουν στις καφετέριες, είτε να φύγουν από τον τόπο τους. Και όχι μόνο για να πάνε στην Αθήνα, στη Σαλονίκη, σε μεγάλα κέντρα στικά στη χώρα μα, κυρίω για να φύγουν μετανάστες στο εξωτερικό. Το τέταρτο σημείο τη λογική του προγράμματός μα για την ανασυγκρότηση τη τοπική οικονομία, τη περιφερειακή οικονομία, είναι η χρήση όλων των εργαλείων δημόσια πολιτική για την ολόπλευρη στήριξη ενό προγράμματο παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη ο τόπο. Και το πέμπτο σημείο, που πολλές φορές το υποτιμούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό, αφορά την ανάγκη προστασίας του δημόσιου πλούτου και του ασύγκριτου πλεονεκτήματος του τόπου μας, που είναι το περιβάλλον. Και αν πληγώνουμε το περιβάλλον, στην ουσία είναι σαν να πληγώνουμε τα στηρίγματα που έχουμε για να οικοδομήσουμε το αύριο. Αυτές οι αρχές θεωρώ ότι έχουν τεράστια περιθώρια εξειδίκευσης και θα το κάνουμε εδώ στη Θεσσαλία μια περιοχή με τεράστιες παραγωγικές και κοινωνικές δυνατότητες και σημαντική πολιτιστική παράδοση, στην οποία δυστυχώς κυριάρχησαν πολιτικές που μέχρι σήμερα έχουν αποτύχει. Ο τόπος βρέθηκε χωρίς ουσιαστικό και ολοκληρωμένο παραγωγικό πρότυπο, έρμεο των πελατειακών σχέσεων, στον πυρήνα της παραγωγική δραστηριότητα δεν μπορεί παρά να βρίσκεται ο αγροτικός τομέας, ο οποίος δέχεται συντριπτικά πλήγματα από τις πολιτικές των νημονίων και της λιτότητας. Το ζητούμενο λοιπόν του δικού μας προγράμματος είναι ο αγροτικός τομέας να καταστεί βιώσιμος και να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα όχι μόνο για την περιφέρεια, αλλά συνολικά για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Με στρατηγικούς στόχους όπως η αύξηση του μεριδίου του παραγωγού στη συνολική αξία του τελικού προϊόντος, η ενίσχυση της σύνθετης δραστηριότητα που επιτρέπει την παράλληλη ενασχόληση με τον τουρισμό, τη μεταποίηση και την εμπορία και την παραγωγή ενέργειας μέσα από συνεταιριστικά εγχειρήματα λαϊκής βάσης για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι η στήριξη της συνεταιριστικής πρωτοβουλίας που είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας αγροτικής επιχείρησης, αλλά εδώ πρέπει να πούμε αλήθειες και να δούμε κατάματα και προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον παραγωγό, αλλά το συνεταιριστικό κίνημα χρειάζεται εκβάρθρον ανοικοδόμηση. Χρειάζεται πάνω απ' όλα εξυγίανση, χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται αξιοκρατία διότι στο παρελθόν από εργαλείο για τον παραγωγό έγινε, επιτρέψτε μου την έκφραση, εργαλείο κοινωνικοποίησης της διαπλοκής και της διαφθοράς. Πρέπει να πούμε αλήθειες και να έχουμε σχέδιο και στόχο την εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήματος. Ζητούμενο επίσης είναι ο στρατηγικός στόχος της ενίσχυσης της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Γιατί η αύξηση τη ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να επιδιώκεται μόνο μέσα από την οικονομική εξαθλίωση του παραγωγού. Ένα πρώτο βήμα προ αυτή την κατεύθυνση, αναγκαίο, απαραίτητο, είναι η μείωση του κόστου παραγωγή. Με ουσιαστικό αντιμονοπολιακό έλεγχο στι τιμέ των αγροτικών εφοδίων, που σήμερα τι καθορίζουν αυθαίρετα οι πολυεθνικέ, οι μεγαλοεισαγωγεί και οι χονδρέμποροι με φθηνό πετρέλαιο, φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα για τους μικρομεσαίους παραγωγούς. Το ισοζύγιο κόστους κόστους-οφέλους για την ελληνική οικονομία είναι ασύγκριτο. Δεν θα σωθεί η ελληνική οικονομία δίνοντας φθηνό πετρέλαιο στους παραγωγούς. Δεν σώνεται δίνοντας φθηνό πετρέλαιο στους εφοπλιστές και ακριβώς στους παραγωγούς. Φθηνό στους παραγωγούς πρέπει να δίνει. Βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Η μείωση του κόστους, με μείωση της φορολογίας και μεσοπρόθεσμα με διείσδυση ανανεώσιμων πηγών στην αγροτική παραγωγή. Με ενθάρρυνση και ενίσχυση της συλλογική προσπάθειας γεωργικών εφοδίων από συνεταιρισμού και ομάδες παραγωγών. Ένα ακόμα βήμα είναι η ενθάρρυνση και η παροχή ισχυρών κινήτρων σε κάθε μορφή διότι ένα προϊόν το βρίσκεις στο χωράφι, παράγεται και κοστίζει ένα ευρώ και μπορείς στο ράφι να το βρεις πέντε ευρώ. Χρειάζεται συντονισμός με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση ζωοτροφών και φαρμάκων, οργάνωση των φορέων ελέγχου και βεβαίως πλήρης τεχνική και επιστημονική στήριξη και στενότερη σύνδεση με την έρευνα. Ένας δεύτερος παραγωγικός τομέας που αξίζει τον λόγο να μείνουμε είναι η βιομηχανία, η στήριξη της οποίας μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η δική μας αντίληψη βασίζεται σε συγκεκριμένο προγραμματισμό που θα συνδέει τη βιομηχανία με τους άλλους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, τον αγροτικό τομέα, την παραγωγή ενέργειας, τις ανάγκες του τουρισμού. Η λογική είναι η ευρύτερη δυνατή διασύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Και η επιδίωξη το μεγαλύτερο μέρο τη αξία τη παραγωγή, προσέξτε, αυτό είναι κρίσιμο, να μένει στον τόπο που παράγεται και να επανεπενδύεται εδώ. Στη λογική αυτή, νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και ένα τρίτο τομέα, η καινοτομία και η νέα επιχειρηματικότητα. Γιατί επιτρέπει στου νέου ανθρώπου με υψηλού επίπεδου επιστημονικές γνώσει και κατάρτιση να μείνουν στον τόπο του να δουλέψουν. Αυτό ίσω είναι, φίλε και φίλοι, ένα από του μεγαλύτερου εθνικού στόχου. Να κρατήσουμε στον τόπο μα το πιο δυναμικό κομμάτι τη παραγωγική βάση τη χώρα μα, τη ελληνική κοινωνία, που είναι οι νέοι επιστήμονε, καταρτισμένοι επιστήμονε που φεύγουν στο εξωτερικό. Φυσικά για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχεδιασμό πρέπει να υπάρχει η βάση η κάλυψη των αυτονόητων κοινωνικών αναγκών, ειδικά στην υγεία, στην παιδεία, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους. Η ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών στην ενέργεια, στις συγκοινωνίες, υποδομές που θα λειτουργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι τα κέρδη κάποιων λίγων. Μιας και μιλάμε για συγκοινωνίες, να αναφερθώ και σε μια κορυφαία προτεραιότητα για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, που είναι η ανάγκη ένταξης του Θεσσαλικού Δικτύου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας και με την Κοζάνη είναι η υπόθεση τεράστια παραγωγική και αναπτυξιακή σημασία για τη Θεσσαλία. Είναι αναγκαίο να διεκδικήσουμε να περάσει αυτό το έργο σε φάση υλοποίηση. Είναι επίση αναγκαίο να ολοκληρωθεί η ηλεκτροκίνηση και η σηματοδότηση του υπάρχοντο δικτύου με σεβασμό στι τοπικέ κοινωνίε, αλλά και να συνδεθεί το δίκτυο με το αεροδρόμιο τη Νέα Αγχιάλου τη βιομηχανική περιοχή και το λιμάνι του Αλμυρού. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας των δύο σημαντικών αεροδρομίων της περιφέρειας. Γιατί η λειτουργία τους στη βάση του δημόσιου συμφέροντος και όχι του κέρδους κάποιων οικονομικών ισχυρών παραγόντων θα είναι μεγάλη στήριξη για την οικονομία και τη ζωή του τόπου με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, η Αγχίαλος μπορεί να αναβαθμιστεί σε αεροδρόμιο κομβικής σημασίας για όλη την κεντρική Ελλάδα. Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε ένα κορυφαίο θέμα, που είναι η διαχείριση του νερού, γιατί η σημασία του είναι μεγάλη για την αγροτική παραγωγή, αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντική και η περιβαλλοντική διάσταση στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Στη λογική αυτή ο σχεδιασμός πρέπει να κατευθυνθεί κατά την άποψή μας σε τέσσερις άξονες. Την εξοικονόμηση μέσα από βελτίωση των αρδευτικών μεθόδων και των δικτύων, την βιώσιμη αξιοποίηση των αποθεμάτων, την αύξηση της αποδοτικότητας των υδραυλικών έργων και τέλος την αποκατάσταση της ζημιάς το ιδατικό σύστημα. Στη βάση της δικής μας αναπτυξιακής λογικής υπάρχει ο σχεδιασμός, η στήριξη της τοπικής παραγωγής και η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Όχι ο νεοφιλελεύθερος αυτοματισμός, που μέχρι σήμερα έχουμε δει ότι καταστρέφει τις παραγωγικές δυνάμεις της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Προσπάθησα να περιγράψω πολύ συνοπτικά τις αρχές και τους άξονες της προσέγγισης μας για την ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας σε επίπεδο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Θέλω όμως να επαναλάβω κάτι. Για μας ο διάλογος, κύριοι και κυρίες φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που μας τιμάτε με την παρουσία σας, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων, για μας αυτός ο διάλογος δεν είναι μια επικοινωνιακή διαδικασία. Για μας αυτός ο διάλογος είναι ουσιαστικός. Θέλουμε την άποψή σας και την κριτική σας. Δεν διεκδικούμε το αλάτι. Και θέλουμε κυρίως να συνθέσουμε, να συζητήσουμε μαζί τις μεγάλες ανάγκες που έχει ο τόπος σας, να εντοπίσουμε τα κακό κείμενα για να βρούμε μαζί τη λύση που ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολη στην υλοποίησή της, θα είναι δύσκολη. Αλλά είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εμείς σήμερα θέλουμε να πείσουμε να σας πείσουμε, όχι να σας επιβάλλουμε άποψη, να σας πείσουμε ότι η στρατηγική μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση είναι ταυτόχρονα ρίζοσπαστική, γιατί εδώ που φτάσαμε είναι αναγκαίος ο ρίζοσπαστισμός, η σύγκρουση με τα κακό κείμενα που μας έφεραν ως εδώ, με τις νοοτροπίες του παρελθόντος, αλλά είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστική και υλοποίησιμη. Οφείλουμε λοιπόν να σας ακούσουμε, να διορθώσουμε, να συνθέσουμε και εν τέλει να συσπυρώσουμε γύρω από ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης, ανασυγκρότησης, ανόρθωσης, όχι μόνο τους φορείς, αλλά την κοινωνία, τους ανθρώπους του ΜΟΧΘ, αυτούς που θα κληθούν να το υλοποιήσουν. Με στόχο όχι απλώς την ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων, με στόχο ένα σχέδιο ριζικής ανασυγκρότησης και αναγέννησης για τον τόπο και για την πατρίδα μας. Φίλες και φίλοι, έχω πλήρη επίγνωση της ιστορικής ευθύνης. Μας περιμένει ανηφόρα. Όμως είναι βέβαιο πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Αυτός ο τόπος και σε δυσκολότερες συνθήκες κατάφερε να ανταπεξέλθει όταν συνειδητοποίησε τη δύναμη που κρύβει μέσα του. Και επειδή ξέρω ότι μιλώ σε έναν τόπο που είχε πολύ σημαντική συμβολή σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές διεργασίες, τις ανατροπές και τις επαναστάσεις στον τόπο μας, ξέρω ότι μιλώ στη Θεσσαλία του Μαρίνου Αντίπα και του Κιλελέρ, Και οι ιστορίες, οι ρίζες μας, είναι καλό να τις γνωρίζουμε όχι μόνο για να τιμούμε το χθες, αλλά και για να χαράσουμε το αύριο. Σας λέω με βεβαιότητα. Αυτό τον δρόμο θα τον διαβούμε μαζί και θα τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε δρόμο αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Μπορεί τούτη την ώρα να είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι επιχειρούν να τρομοκρατήσουν το λαό μας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και άλλες φορές τα ίδια έκαναν. Όμως αυτός ο λαός έχει περάσει πολλά για να τρομοκρατείται τόσο εύκολα. Ξέρω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Τόσο η εγχώρια διαπλοκή που αισθάνεται να χάνεται η γη κατά από τα πόδια της ως όμως και κυρίως η διεθνή Δεν θέλουν η Ελλάδα, δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να σηκώσει κεφάλι. Αυτοί θα συνεχίσουν να τρομοκρατούν, τα σκυλιά θα συνεχίσουν να γαυγίζουν, το καραβάνι όμως θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει και θα φτάσει στον προορισμό του. Να είστε βέβαιοι, ήδη έχει συντελεστεί ένα ιστορικό γεγονός. Η ανατροπή είναι γεγονός στις καρδιές μας στη συνείδησή μας, στην αυτοπεποίθηση, στην ψυχολογία του ελληνικού λαού. Η νίκη θα είναι ολονών μας, δεν θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ.